Αν γυρίσει κανένας και θυμηθεί όταν φτιαχνόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υποσχέσεις που δινόντουσαν στους πληθυσμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται θα διασφάλιζε μια διαρκώς αυξανόμενη ευημερία για όλους. Θα μεγάλωνε η πίτα και κατά συνέπεια θα μεγάλωνε το μερίδιο. Ό,τι ερωτήματα και δυσπιστίες υπήρχαν σε σχέση με αυτό, διασκεδαζόντουσαν από επόμενα επιχειρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι θα διασφάλιζε τη δημοκρατία στις χώρες μέλης. Και βέβαια υπήρχε και μια επόμενη ζώνη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα βάθρο αντίσταση στο ρατσισμό, ο οποίος φαινόταν προνόμιο χωρών καθυστερημένων, μακριά από την Ευρώπη, έξω από τις εξελίξεις κτλ. Η εξέλιξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αυταπάτες. Οι νεοφιλελεύθερες αντιμεταρρυθμίσεις έχουν κάνει το ζήτημα του εισοδήματος ένα πολύ κρίσιμο πεδίο μάχης πανευρωπαϊκά. Έλεγε Σπύρος τώρα για τη Γαλλία. Είναι γνωστή η κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και ούτω καθεξής, άρα να μην επιμείνω σε αυτό. Η Ευρώπη ως υπεράσπιση της δημοκρατίας. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για τα πάντα συντρόφισσες και συντρόφοι. Και μάλιστα οι εξελίξεις είναι σχεδόν ιστορικές. Να δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι οι προϋπολογισμοί. Οι προϋπολογισμοί ως δυνατότητα των εκλεγμένων σωμάτων, δηλαδή των κοινοβουλίων, ήταν ένα από τα σημεία που σημαδεύσανε το πέρασμα από τις μοναρχίες στις αστικές δημοκρατίες. Υποτίθεται ότι οι πληθυσμοί αποκτούσαν τη δυνατότητα όχι να καθορίζουν, να επηρεάζουν έστω τις οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις των κυβερνήσεων μέσω των εκλογών, που βγάζανε το κοινοβουλευτικό σώμα, το οποίο στη συνέχεια αποφάσιζε για τους προϋπολογισμούς, οι οποίοι πάψανε να είναι προνόμια μη εκλεγμένων θεσμών, όπως οι βασιλιάδες και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πλήρη αντιστροφή. Αυτή τη στιγμή οι προϋπολογισμοί γίνονται ξανά προνόμιο μη εκλεγμένων σωμάτων. Που δεν είναι ελαίο Θεού βασιλιάδες, αλλά είναι ελαίο τραπεζικής δύναμης, γραφειοκρατικά σώματα που κανένας δεν έχει εκλέξει, κανένας δεν ξέρει πού εδρεύουν, κανένας δεν ξέρει με τι κριτήρια θα πάρουν τις αποφάσεις, αλλά θα τις πάρουν. Αυτό επεκτείνεται σε όλο και περισσότερα πράγματα. Έχουμε την εμπειρία εδώ από τα μνημόνια, όπου τα WikiLeaks δώσανε μια εικόνα για το πώς συζήταγε μια αντιπροσωπεία για θέματα απολύτως κρίσιμα για τον πληθυσμό στην Ελλάδα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας, ένα τεράστιο πρόβλημα λαϊκής κυριαρχίας. Και το τρίτο σε σχέση με τον ρατσισμό. Επειδή αυτές τις ειδήσεις τις περνάμε με το μέρα με τη μέρα, έχουμε πάθει ένα μυθριδατισμό. Έχουμε φτάσει κι εμείς οι ίδιοι να μην καταλαβαίνουμε το πόσο συγκλονιστικό είναι ότι στα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, προσπαθώντας να μπουν στην Ευρώπη, πνίγονται χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι. Τα νούμερα για το 2015 ήταν πάνω από 3.000, αλλά προσέξτε, οι καταγεγραμμένοι νεκροί. Αυτοί των οποίων βρεθήκανε τα πτώματα. Σε κάθε ναυάγιο σκεφτείτε ότι ακούτε ότι 5 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, αλλά και 78 αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι δεν είναι νεκροί. Είναι αγνοούμενοι. Τα φράγματα, η νομοθεσία δείχνουν ότι στην Ευρώπη πια έχουμε ανοιχτά ρατσιστική πολιτική. Αν βάλουμε και τα τρία μαζί, η φράση Ευρώπη φρούριο είναι ακριβής και είναι αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα φρούριο του κεφαλαίου ενοποιημένου πάνω στην νεοφιλελεύθερη πολιτική με μια στροφή σε ακραία αντιδημοκρατική πολιτική, σε ανοιχτά ρατσιστική πολιτική απέναντι στους ανθρώπους με άλλο χρώμα, άλλη προέλευση. Θα μπορούσα να συνεχίσω, εχθές γίνει και δίπλα μια πολύ ωραία συζήτηση για την ομοφοβία. Στον 21ο αιώνα στην Ευρώπη, στο κέντρο του πολιτισμού υποτίθεται, η ομοφοβία, η τρανσφοβία κτλ. Είναι πράγματα τα οποία ξανάρχονται και ενισχύονται όλο και περισσότερο. Να μην μακρύνω πάνω σε αυτό, νομίζω ότι μεταξύ μας εδώ αυτό είναι αυτονόητο σημείο.
Το δεύτερο και το τρίτο σημείο μου είναι ότι αυτό το φρούριο κάνει πόλεμο. Κάνει πόλεμο καταρχήν στο εσωτερικό του. Η κατάσταση στα προάστια του Παρισιού, στις παλιές γνωστές εργατικές συνοικίες του Λονδίνου, των Βρυξελών κτλ. Είναι κυριολεκτικά άθλια συντρόφισης και συντρόφισης. Αυτή είναι η υλική βάση της τροφής απελπισμένων νέων παιδιών σε τρελά πράγματα όπως ο πόλεμος με το ΙΣΙΣ. Η Ισλαμοφοβία είναι η συγκεκριμένη μορφή του ρατσισμού απέναντι σε όλον αυτόν τον κόσμο. Όμως ο πόλεμος στο εσωτερικό δεν αφορά μόνο τις μουσουλμανικές μειοψηφίες που ζουν συνήθως αυτά τα προάστια. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης γίνονται ένα πράγμα στο οποίο επίσης αποκτάμε σιγά σιγά μικροδιατισμό. Στο Παρίσι που αναφέρθηκε προηγούμενα υπάρχουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης πολλούς μήνες τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που μου έτυχε εμένα. Χρειάστηκε να ταξιδέψω προς το Παρίσι. Δειγματοληπτικά ανάμεσα στους ταξιδιώτες και αφού είχαμε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας, φωνάζανε διάφορους, με φωνάξανε και εμένα, μου βάλανε ένα άσπρο πράγμα εδώ, εδώ, εδώ και εδώ και μετά στις βαλίτσες. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάποιος έλεγχος υγείας για κάποιο πυρετό, παράξενο κτλ. Φίλες και φίλοι, είναι έλεγχος του αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας. Αν έχω υποστεί δηλαδή εκπαίδευση με πυροβόλα, όπλα ή τεχνικά κάποιο προηγούμενο διάστημα. Και αυτά γίνονται έτσι. Έτσι. Μπορεί να υποθέσει κανένας ότι δεν είναι τόσο δειγματοληπτικό και τόσο τυχαίο το αυτό, αλλά ακόμα και έτσι να είναι, είναι ένα πράγμα πάρα πολύ σοβαρό. Και η τελευταία πτυχή αυτού του πολέμου στο εσωτερικό είναι η ανάπτυξη των ακροδεξιών οργανώσεων. Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι οι νεοναζιστικές οργανώσεις αναπτύσσονται αφόρμητα ή αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της κρίσης. Υπάρχει και ένα τέτοιο υπόβαθρο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, συνήθως το πέρασμα από την κατάσταση των τρελαμένων γκρουπούσκουλων, παγανιστών και διάφορων άλλων σε πραγματικά επικίνδυνες οργανώσεις που μπορούν και οργανώνουν τάγματα εφόδου, επιθέσεις κτλ. Γίνεται όταν στις γραμμές τους περνάει ένα τμήμα στελεχών του κράτους. Όταν στις γραμμές τους περνάνε αστυνομικοί, αξιωματικοί και το ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, το ότι έχουμε σε όλη την Ευρώπη την ενίσχυση τέτοιου τύπου οργανώσεων, είναι ένα τμήμα που συνδέεται με το ότι η Ευρώπη φρούριο κάνει πόλεμο στο εσωτερικό. Και το τρίτο μου σημείο είναι ότι κάνει πόλεμο και στο εξωτερικό. Ευρωπαϊκές δυνάμεις πολεμάνε ήδη στην Ανατολή. Ευρωπαϊκές δυνάμεις πολεμάνε σε άγνωστα μέτωπα που δεν υπάρχει και πολλή δημοσιότητα στην Αφρική. Το Μάλι ήταν το πιο γνωστό από τα παραδείγματα. Προσέξτε φίλοι και φίλοι και φίλες, προετοιμάζονται για μεγαλύτερες τέτοιες δραστηριότητες. Οι αλλαγές στο Σύνταγμα στη Γερμανία, που ξαναφέρνουν ως νόμιμη δραστηριότητα τη δράση του γερμανικού στρατού έξω από τα σύνορά τους, αλλάζοντας ένα κρίσιμο σημείο της κατάληξης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι εξοπλισμοί παίρνουν πάλι την ανηφόρα σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τυχαία. Η Ευρώπη φρούριο δεν είναι μόνη της μέσα στον κόσμο. Στην κρίση η οποία βαθαίνει και παρατείνεται, υπάρχουν ανταγωνιστές. Και οι ανταγωνιστές είναι σε μια σχετικά πρωτότυπη κατάσταση. Μετά την ήττα, επαναλαμβάνω την ήττα των Αμερικάνων στο Ιράκ, έχουμε πιο πολυπολικές συνθήκες από ό,τι υπήρχαν. Ασφαλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι μακρά η πιο ισχυρή στρατιωτικά υπερδύναμη, όμως στην οικονομία οι αποστάσεις από τους άλλους μειώνονται και αυτή η μείωση των αποστάσεων όλο και περισσότερο αρχίζει να έχει γεωπολιτικές, διπλωματικές και ακόμα και στρατιωτικές προκλήσεις και ενδεχόμενα και άρα μέσα σε αυτή την αστάθεια
η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να είναι έτοιμη και στρατιωτικά και πολεμικά. Τέταρτο μου σημείο, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ένωση αρχίζει να μην είναι τόσο ισχυρό. Δεν είναι μόνο το Brexit ως ενδεχόμενο. Είναι ότι πάλι αν θυμηθείτε τις παλιές μέρες, υπήρχε ένας άξονας ο οποίος καθόριζε την πορεία της Ευρώπης, υποτίθεται κάτω τα μπρος. Ο άξονας Γερμανίας, Γαλλίας, που ουσιαστικά είχε ενταγμένη και την Ιταλία. Ο άξονας αυτός δεν υπάρχει εδώ και καιρό. Και υπάρχει το ερώτημα πώς φτάσαμε εδώ, στο να μην είναι ενιαίες οι προοπτικές αυτής της απόπειρας. Μια ερμηνεία είναι ότι το ευρώ ήταν λάθος τους και πυροδότησε τις διχαστικές προοπτικές. Έχει βάση, έχει στοιχεία, αλλά έχει και ένα δύσκολο ερώτημα. Το ερώτημα είναι το γιατί οι αστικές τάξεις των συντριπτικά περισσότερων χωρών κάνουν αποφασιστικά και ακόμα αυτή την επιλογή. Για παράδειγμα, η αστική τάξη στην Ελλάδα είναι αποφασισμένη να δώσει μάχη με τέλους να παραμείνει στο ευρώ. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να συνδυάσουμε την κριτική μας με ένα άλλο στοιχείο. Το στοιχείο ότι το ευρώ δεν ήταν μόνο ένα νόμισμα. Με όλες τις συνθήκες που το συνοδεύανε, ήταν μια δέσμευση σε ένα κοινό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα των ακραίων νεοφιλελεύθερων αντιμεταρρυθμίσεων. Και η προσπάθεια να προωθηθούν αυτές οι αντιμεταρρυθμίσεις δεν ήταν ενιαία σε όλες τις χώρες. Για την ακρίβεια, είχε τον καταναγκασμό του ταξικού συσχετισμού δύναμης. Για παράδειγμα, στη Γερμανία έγινε έγκαιρα με το Σρέντερ και τις αντιμεταρρυθμίσεις Χάρτς χωρίς μεγάλη αντίσταση. Στη Γαλλία όμως δεν έγινε το ίδιο. Ο μεγάλος εργατικός Δεκέμβρης, οι μεγάλες κινητοποίησεις για τις συντάξεις, θηριώδης κλάδι που συνηθίζουμε να τους υποτιμάμε μέχρι να τους ξαναβρούμε μπροστά μας σε πολύ μεγάλα γεγονότα σαν αυτά που συμβαίνουν τώρα. Η σιδηροδρομική, η ταχυδρομική, τα διελιστήρια που τώρα παίζουν πάλι ένα ρόλο, αντισταθήκανε στην νεοφιλελεύθερη επίθεση. Και ακόμα και όταν είχαν ήττες, τις είχαν μετά από μεγάλες μάχες που καθορίσαν ένα πολύ πιο αργό ρυθμό, για παράδειγμα στη Γαλλία, προώθηση αυτής της πολιτικής. Και εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η διαφορά, όπου, για να το λέω γρήγορα και συμπτυματικά, ή το γερμανικό κέντρο και η ενδοχώρα του θα βρούνε την οικονομική και πολιτική και διπλωματική δύναμη για να ξαναεπιβάλλουν μια ενιαία προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε πραγματική διαδικασία διαλυτική, είτε με εισαγωγή την Ευρώπη διαφορετικών ταχυτήτων, είτε και με πολύ πιο άμεσους τρόπους από ό,τι μπορεί ο καθένας μας ακόμα να φανταστεί, έχοντας μάθει, έχοντας διαπαιδαγωγηθεί όλα τα χρόνια που περάσανε, στο ότι αυτό είναι μια καινούρια πραγματικότητα, ακλόνητη, έχει ήδη δημιουργηθεί και δεν μπορεί να μπει σε αμφισβήτηση. Να περνάω λίγο στην αντίσταση, στις εναλλακτικές. Το πέμπτο μου σημείο είναι ότι εδώ στην Ελλάδα, και έχει σημασία το πώς συζητώντας για την Ελλάδα έχει γίνει πανευρωπαϊκή εμπειρία, έχουμε κατοχυρώσει την εμπειρία ότι η ανατροπή της λιτότητας είναι ανέφικτη μέσα στο ευρώ. Είναι η εμπειρία της διαπραγμάτευσης του Τσίπρα, αλλά δεν είναι μόνο. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία είχαμε μια αλλαγή κυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός αυτής της κυβέρνησης εγκρίθηκε από την Κομισιόν μόνο μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί μέχρι τον Ιούνιο ήταν αδύνατο από το Σύνταγμα της Πορτογαλίας να ξαναγίνουν εκλογές. Ήδη τώρα η συζήτηση στην Πορτογαλία είναι σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν στις κυρώσεις και στα έκτακτα μέτρα που απαιτεί η Κομισιόν λέγοντας ότι όχι, δεν υπάρχει περαιτέρω έγκριση στην οικονομική σας πολιτική. Άρα είναι η Πορτογαλία, έρχεται η Ισπανία, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εμπειρία είναι δεδομένη. Όχι τυχαία, είπα, η έξοδος από τη λιτότητα δεν είναι εφικτή μέσα στο ευρώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η φράση δεν είναι η ίδια με το «η έξοδος από την κρίση δεν είναι εφικτή μέσα στο ευρώ». Ο Πέτρος, για παράδειγμα, σε άλλες συζητήσεις, έχει πολύ σωστά κατά την νόμη μου τονίσει ότι η κρίση
είναι ένα φαινόμενο περιορισμένου χρόνου, μεγάλης οξύτητας, αλλά περιορισμένου χρόνου μέσα στον καπιταλισμό. Υπάρχει δυνατότητα να βρουν διέξοδο από την κρίση. Απλώς αυτή η διέξοδο δεν θα είναι κατά ανάγκη καλά νέα. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε έξοδο από την κρίση, επιστροφή σε ένα σχετικά λιγότερο, περισσότερο ξαναξεκίνημα της οικονομίας, αυτό που μας λένε ανάπτυξη σε χίλια εισαγωγικά, και αυτή η ανάπτυξη να είναι ματηρή κυριολεκτικά. Να είναι μια ανάπτυξη χωρίς εργατικά δικαιώματα, χωρίς εισόδημα, χωρίς κοινωνικό κράτος, με θηριώδη ποσοστά ανεργίας και ούτω καθεξής. Και αυτή η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση για την οποία αυτοί δίνουν μάχη. Άρα το θέμα είναι πώς κινούμαστε εμείς. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα τακτικής, και αυτό είναι το έκτομο σημείο, που το συζητάμε εμείς ειδικά στη ΛΑΕ. Ταυτίζεται η έξοδος από το ευρώ με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην προγραμματική συζήτηση της ΛΑΕ έχει γίνει μια επιλογή ότι για να υποστηρίξουμε το πρόγραμμά μας τη σύγκρουση με τη λιτότητα, θα υποστηρίζουμε την έξοδο από το ευρώ. Αλλά αυτό δεν είναι αναγκαστικό ότι ακαριέα συνδυάζεται με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχυρίζομαι ότι είναι μια σωστή επιλογή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εάν θέλουμε πράγματι να ανοίξουμε την πόρτα αυτής της φυλακής, πρέπει να την ανοίξουμε μαζί με τον κόσμο. Θα είναι μια υλική σύγκρουση, δεν θα είναι μια αντιπαράθεση ιδεών και προγραμμάτων. Και από αυτή την άποψη, σπάζοντας σε όποιο σημείο φτάσει πρώτο, μακάρι να είναι κάποια πιο ισχυρή χώρα, μακάρι να είναι η Ισπανία ή ακόμα καλύτερα η Γαλλία, όποιος φτάσει πρώτος σε αυτό το σπάσιμο της πόρτας, θα πρέπει να κρατήσει μια τακτική που να επιτρέψει να εκδηλωθούν, να επιτρέπει αφενός στο εσωτερικό αυτής της χώρας να χτίζεται η δύναμη που είναι απαραίτητη για να κρατηθεί αυτή η πορεία, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέψει να εκδηλωθεί το φαινόμενο και στις άλλες χώρες. Εδώ πάλι μας μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε με λάθος τρόπο. Δεν είναι εφικτό αυτό. Και αυτό ακούστηκε πολύ έντονα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ στις συζητήσεις που είχαμε το καλοκαίρι του 2015. Δεν είναι εφικτό. Οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης ήταν μικρές. Δεν είναι σωστό. Το αν είναι εφικτό ή όχι, μας το δείχνει η Γαλλία. Ελάχιστες εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα αυτού του κινήματος, κανένα σε όλη την Ευρώπη δεν υπολόγιζε ότι είναι δυνατόν μια χώρα με το μέγεθος της Γαλλίας να βρεθεί με ένα κίνημα σαν αυτό που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες. Και προσέξτε και κάτι άλλο εδώ, μικρή παρένθεση. Είναι από τους πειρασμούς που ποτέ δεν αντιστέκω. Και στις γραμμές μας υπάρχουν πολλές συζητήσεις, οι οποίες στα μεσοδιαστήματα, όταν δεν φαίνεται φως, η έμφαση πάει αλλού. Πάει αυτά που έχουμε δεν δουλεύουν, μήπως θα έπρεπε να βρούμε κάτι καινούργιο, ποια εργατική τάξη, πού είναι η εργατική τάξη, ποια απεργία και σιγά και τι ζημιές μπορεί να κάνει η απεργία. Για κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Για κοιτάξτε. Αν υπάρχουν εργοστάσια πιο προστατευμένα από τον κίνδυνο της απεργίας, είναι τα πυρηνικά εργοστάσια και τα διελιστήρια. Τα πυρηνικά εργοστάσια και τα διελιστήρια απεργούν στη Γαλλία. Αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ για το στρατηγό και το τάγκ, μπορούμε να το πούμε και για τον καπιταλιστή και το εργοστάσιο του. Όσο και να το αναδιαρθρώσει, όσο και να το προστατεύσει, όσο και να το κάνει πιο εξεζητημένο, θα εξακολουθεί να έχει το μειονέκτημα ότι χρειάζεται εργάτες για να λειτουργήσει. Και οι εργάτες από καιρού εις καιρών έχουν το ιδίωμα να απεργούν. Και αυτό έχει το ιδίωμα να πυροδοτεί πολύ μεγάλες και ευρύτερες κοινωνικές αντιστάσεις. Είμαστε για άλλη μια φορά μάρτυρες ενός φαινομένου όπου μια κινητοποίηση στην νεολαία πυροδοτεί ένα κύμα απεργιών και οι απεργίες κάνουν ακόμα ισχυρότερη την κινητοποίηση της νεολαίας. Είναι το μοντέλο του 68, το οποίο πράγματι τότε δούλεψε σε μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά όλοι όσοι βιαστήκανε να το θάψουν ιστορικά, να πούνε δεν μπορεί να ξαναγίνει, αντιμετωπίζουν κάποια προβληματάκια από την επικαιρότητα. Σημείο μου 7 λοιπόν και τελευταίο.
είναι κρίσιμος ο προσανατολισμός της αριστεράς. Στην αποφασιστική σύνδεση της μάχης ενάντια στη λιτότητα με τη μάχη ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο. Ζούμε σε μια χώρα όπου η μάχη αυτή χάθηκε. Αυτό το σημείο είναι κεντρικό σημείο της αυτοκριτικής και της κριτικής της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά προσέξτε, φίλες και φίλοι, το ότι κάθε μάχη έχει τη σημασία της. Πριν από αυτή τη μάχη, το μπλόκο στην Πορτογαλία ήταν ακραία πιο ευρωπαϊστικό από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούσαν λαθεμένη και εθνικιστική κάθε κριτική που οδηγούσε ίσως σε μια σύγκρουση με το ευρώ. Αυτή τη στιγμή το μπλόκο στην Πορτογαλία έχει το συνεδριό του το ίδιο Σαββατοκύριακο που θα έχουμε εμείς στο συνέδριο της ΛΑΕ. Ήδη στο εσωτερικό του είναι πλειοψηφική η άποψη. Στο συνέδριό του θα οριστικοποιήσει αυτή την άποψη της ρήξης των σχέσεων και τυπικά με το ΣΥΡΙΖΑ και της υιοθέτησης με πολύ μεγάλη πλειοψηφία του συνθήματος για την έξοδο από το ευρώ. Αντίστοιχες διεργασίες υπάρχουν στην Ισπανική αριστερά, στη Γαλλική αριστερά, εκδηλώνονται με διεθνή ραντεβού, με πρωτοβουλίες, με πολλές πλευρές. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα, συνεχίζοντας τη μάχη και εδώ. Τα νέα από την Ελλάδα εξακολουθούν να είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αριστεράς, χτίζοντας τη δύναμη εδώ που θα δένει όλους τους συγκεκριμένους αγώνες που έχουν να κάνουν με την αντιλητότητα, με τη μάχη ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο και ελπίζοντας ότι όπως δώσαμε για ένα μεγάλο διάστημα όλα τα παραδείγματα της συγκεκριμένης αντίστασης στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αριστερά, στις μέρες που έρχονται θα έχουμε την αντίστροφη πορεία, θα μας έρχονται από εκεί τα καλά νέα και θα είναι πιο ευπρόσδεκτα από κάθε άλλη φορά.